Στη δεύτερη συζήτησή μα, καλησπέρα εδώ στο στούντιο τον διευθυντή τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θανάη Στοχαρόπουλο. Καλησπέρα κύριε Θεοχαρόπουλο. Καλησπέρα κύριε Καλώς Καλώς Μελιγκόνη, καλησπέρα και στου τηλεθέτε. Ε, λοιπόν, ξεκινώ με ένα σχόλιο για την εμπριστική επίθεση στο Real Group, για να μπούμε και μετά στην κουβέντα μα. Πρόκειται για μια παράδεκτη εγκληματική ενέργεια, η οποία καταδικάζεται νομίζω από όλου σήμερα. Και είναι επικίνδυνο για την ίδια δημοκρατία όταν υπάρχουν τέτοιε ενέργειε. Mm -hmm. Και αυτό είναι χωρί ναι μεν αλλά. Εμεί δεν βάζουμε ναι μεν αλλά σε τέτοιε εγκληματικέ ενέργειε, ούτε τι χρεώνουμε κάπου. Ποιο τι χρέωσε ο και πού. Ο κ. Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργό τη χώρα, mm -hmm. δυστυχώ το λέω αυτό, σήμερα έκανε, έκα, προέβησε κάτι εντελώ απαράδεκτο μέσα στη Βουλή. Είπε ότι εδώ έχουμε μια εγκληματική ενέργεια σήμερα γιατί χθε. Έκανε, κάποιες, ε, έκανε αυστηρή κριτική στον κύριο Βερναδάκη, mm -hmm. υπονοώντα ε, και θέλοντα να στοχοποιήσει το ΣΥΡΙΖΑ για αυτήν την ε, εγκληματική ενέργεια. Πρόκειται για μια αδιανόητη σύνδεση με την, την σύνδεση που έκανε. Και την έκανε, ξαναλέω, δεν την έκανε ούτε ένα στέλεχο, ούτε ένα βουλευτή. Mm -hmm. Την έκανε ο πρωθυπουργό τη χώρα. Mm -hmm. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιεί ο κ. Ζωτάκη πόσο επικίνδυνη αυτή η διολίστηση για την ίδια τη δημοκρατία μα. Πόσο επικίνδυνη είναι το να συνδέει τέτοιε τέτοιες πράξει εγκληματικέ ε, απέναντι σε μέσο ενημέρωση, σε, mm -hmm. απέναντι στην ελευθερία του τύπου και να συνδέει με πολιτικά κόμματα και το κόμμα τη εξωματική αντιπολίτευση με αυτόν τον έμεσο τρόπο. Ζητήσαμε να, ε, να δώσει εξηγήσει γι' αυτό, δεν προέβησε καμία εξήγηση όλη την ημέρα σήμερα. Mm -hmm. Συνεπώ την υιοθετεί, συνεχίζει να την υιοθετεί, ε, να μην έχει καταλάβει το βάρο αυτού που είπε. Και, Κατανοούμε ότι βρίσκεται σε πανικό, αλλά εντάξει, άλλο πανικό. Και άλλο να διασύρει την ίδια σου τη χώρα με μια τέτοια δήλωση. Ε, Πάντω, η πραγματικότητα είναι, ανεξαρτήτω τη σύνδεση που έκανε στα, στη δήλωση και στον, στην εμπριστική επίθεση ο κ. Μουζοτάκη, η πραγματικότητα είναι ότι εδώ και δύο μέρε, αντί να συζητάμε πραγματικά τι αλλάζει στα, στα, πανεπιστήμια, συζητάμε για αυτή την ατυχή δήλωση του, του κ. Βερναρδάκη, ο οποίο και βουλευτή σα είναι και πρώην κορυφαίο υπουργό. Ε, φαντάζομαι σα έφερε σε μια δύσκολη θέση, έτσι. Ατυχή άστοχη δήλωση όπω το είπα, το ίδιο δήλωσε συγγνώμη. Είπε κατευθείαν ότι και το κατέβασε και ότι έκανε λάθο και δήλω... είπε συγγνώμη. Ε, Συνεπώ, νομίζω ότι αυτά έχουν τεθεί. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο α, δεν δόθηκαν οι απαραίτητε εξηγήσει δημοσίω. Όχι mm -hmm. ε, σε κάποιο γραφείο σε κάποιο τηλέφωνο. Mm -hmm. Συνεπώ, εδώ έχουν τεθεί. Δεν έχει καμία σχέση αυτό όμω με αυτό που συνέβη σήμερα. Mm -hmm. Στο mm -hmm. οποίο είναι από τον Πρωθυπουργό τη χώρα. Mm -hmm. Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, συνδέει τρομοκρατική πράξη και θέλει να υπονοήσει κάτι το οποίο είναι αδιανόητο, και το κάνει μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο mm -hmm. σήμερα, αυτή τη μέρα. Θεωρώ πραγματικά ότι αυτό ξεπερνά ξεπερνά κάθε όριο. Είναι, κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μια χώρα όπου η ελευθερία του τύπου, σύμφωνα όχι με εμά, σύμφωνα ε, με τι ε, διεθνεί εκθέσει, βρισκόμαστε στην 108η θέση. Την ώρα μάλιστα που μιλούσε στην, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα ο κ. Μψωτάκη, ήρθε και άλλο ράπισμα. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι. Φαντάζομαι δεν ξέρω τώρα αν πήκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία, ε, κανένα λόγο να μιλάει ή δεν την εμπιστεύεται. Δεν φαντάζομαι ότι θα το πει. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είμαστε κάτω λέει από την ίδια. Μποτσουάνα είναι λίγο κάπω. Δεν υπερασπίζομαι τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο τύπο στη χώρα. Ε, αλλά ε, τόσο χάλια και τόσο Ευρωπαϊκή Δηλαδή, να σας δεν πω... σα έχουν δημιουργηθεί και ερωτήματα από αυτή την περίφημη έρευνα. Δεν είμαστε και Μποτσουάνα. Α, εκεί, που μου έχουν, ε, ε, εκεί που έχω ερωτήματα mm -hmm. είναι τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα. Ναι. Τα στοιχεία, τι λέει. Λέει, λίστα πέτσα με αδιαφάνεια. Λέει ότι εδώ υπάρχουν ζητήματα σχέση με τους προστατευόμενους μάρτυρες ή δεν έχει υιοθετηθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ναι, ναι. Ε, λέει πράγματα σε σχέση με την ποιότητα, σε σχέση με την ανάδειξη θεμάτων. Άρα όλα αυτά με απασχολούν πάρα πολύ για ένα κράτο ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω αν είμαστε κάτω από την Ποτσουάνα ή πάνω. Ξέρω ότι είμαστε στι τελευταίε θέσει στην Ευρώπη. Mm -hmm. Αυτό είναι, ε, ξέρετε, είναι ορατό. Δεν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση σε άλλη χώρα τη Ευρώπη αυτή τη στιγμή σε σχέση με την ελευθερία ε, του τύπου και με ναι. την πηγή τη πληροφόρησης. πληροφόρηση. Mm -hmm. Προσπαθούν να αποκρύψουν ειδήσει. Είναι καθημερινότητα όλα αυτά. Και ξέρετε κάτι, για τη χώρα μου να μιλήσω, ότι μεταπολιτευτικά δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το οποίο ζούμε σήμερα, αυτόν τον καιρό. Και αυτό πρέπει να ανησυχήσει όλου, κυρίω Εσά, ενώ όχι εσά προσωπικά, του δημοσιογράφου εννοώ ναι, ναι. για αυτό το οποίο συμβαίνει. Εσεί εδώ κάνετε πολύ καλά τη δουλειά σα στο, στο σταθμό αυτό και αντικειμενικά. Ακούσαμε πριν τι απόψει τη κυβέρνηση. Εδώ παρουσιάζεται όλε τι ειδήσει και όλα τα θέματα. Δεν το κάνουν όλοι οι σταθμοί σήμερα. Δυστυχώ. Ε, κύριε Θεοχαρόπουλε, ε, να το γενικεύσω λίγο, επειδή τι προάλλε φορέθηκε πολύ ω επιχείρημα, ω πρόσχημα, λένε κάποιοι, ε, τα περιτοξικότητα στον δημόσιο διάλογο. Ε, Τώρα όμω, παρά το γεγονό ότι έχουμε αυτό το φρένο μετσοτάκι στι προώρε εκλογέ, θα σα κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα στην κυρία Μακρύ. Είχατε ήδη κάτσει εδώ και μα ακούγατε. Ε, μέσα σε τρει μέρε, σε δύο μέρε, έχουμε ε, έναν υπουργό να διαψεύδει ότι χτύπησε τη γυναίκα του. Έχουμε ε, τον κύριο Βερναρδάκη, έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να παρομοιάζει μια γυναίκα μητέρα δύο παιδιών υπουργό με μια άλλη μητέρα που κατηγορείται ότι έχει σκοτώσει τα παιδιά τη. Ε, και σήμερα τον Πρωθυπουργό να προσπαθεί να χρεώσει στο ΣΥΡΙΖΑ ε, την εμπριστική. Και επίθεση λέγοντα ότι αυτή έγινε σε ένα σταθμό που είχε ασκήσει κριτική στην ε, ανάρτηση Βερναρδάκη. Πού θα φτάσει το πράγμα, Σα ανησυχεί αυτό, Δηλαδή, φανταστείτε να μπούμε και σε προεκλογική περίοδο τι θα γίνει. Κοιτάξτε, ε, να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά του. Ε, ξέρετε ότι και προσωπικά είμαι απέναντι σε μια τοξική κατάσταση πολιτική, διχαστική, mm. στην οποία δεν αφήνεται να ακουστούν τα επιχειρήματα. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά, τι συμβαίνει αυτέ τι δύο μέρε στο νομοσχέδιο στην παιδεία. Συμβαίνει κάτι πρωτόγνωρο, μια νεοφιλελεύθερη ατζέντα μέσα στο δημόσιο σχολείο. Δηλαδή, μετά την υγεία, μετά όλα τα ζητήματα, φτάνουμε και στο σχολείο. Mm -hmm. Αντί να υποστηρίξουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, να πάμε και εκεί σε μια λογική απελευθέρωση των διδάκτρων, στα μεταπτυχιακά, εμπορευματοποίηση των πάντων. Μια mm -hmm. λογική, η οποία θεωρώ ε, δεν είναι αυτή η οποία αρμόζει σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο τη χώρα που έχει την ποιότητα που έχει. Άρα, mm -hmm. η ουσία είναι να συζητάμε αυτά και να κάνουμε mm -hmm. σκληρή πολύ σκληρική κριτική σε όλα, τα, σε όλα, αυτά τα θέματα. Θεωρώ ότι τι περισσότερε φορέ όμω η Νέα Δημοκρατία είναι που προσανατολίζει αυτή τη συζήτηση. Και δημιουργεί συνεχώ ένα τοξικό κλίμα. Δεν χρειάζεται να πω παραδείγματα πάρα πολλά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από του κυβερνώντε και ιδίω από την κυβέρνηση. Δεν μιλάμε για τα κόμματα τώρα. Mm -hmm. Γιατί δεν ξέρω αν, αν, έγινε κατανοητό η βαρύτητα. Είναι μια βαρύτητα να την κάνει ο πρωθυπουργό τη χώρα μια τέτοια δήλωση. Αν είχε mm -hmm. πει ποτέ ο αρχηγό αξιωματική ο Ήπρα, σήμερα κάτι τέτοιο, δεν ξέρετε θα συνέβαινε σήμερα το βράδυ δεν ξέρετε τι θα συνέβαινε. Ναι. Α, το είπε ο Πρωθυπουργό τη χώρα. Το ακούω αυτό που λέτε. Ε, γιατί ξέρετε κάτι. Ακούμε από βουλευτέ, ακούμε πράγματα. Ακούσαμε, έχουμε ακούσει από βουλευτέ τη Νέα απίστευτα πράγματα. Τα οποία δεν προβάλλονται όσο θα πρέπει να προβληθούν. Γιατί το λέω, Γιατί είναι αδιανόητε δηλώσει καθημερινέ. Ο Άδωνη Γεωργιάδη ε, το τελευταίο χρονικό διάστημα, ξέρετε, έχει προχωρήσει mm -hmm. στην πολιτογράφηση, την τιμητική πολιτογράφηση, ενό ε, Τούρκου-Επίρκου, ο οποίο ναι. ουσιαστικά βλέπουμε ότι είναι μια κίνηση ε, η οποία δεν έχει δικαιολογηθεί, οι οποίοι δεν δίνουν απαντήσει, mm -hmm. καμία απάντηση. Δεν απαντούν στην αντιπολίτευση mm -hmm. για ό,τι έχουν κάνει. Το, το παίζουν πατριώτε και στην ουσία βλέπουμε τι κάνουν. Πατριώτε είναι, αλλά ουσιαστικά το παίζουνε, το κάνουν σε κάθε ένα θέμα, mm -hmm. με ένα μικροκομματικά προσπαθούν ουσιαστικά να αξιοποιήσουν το οτιδήποτε. Ακόμα και στα θέματα εξωτερική πολιτική. Και από την άλλη, βλέπουμε τι κάνουμε καθημερινά. Αυτό λοιπόν οδηγεί μια κατάσταση ναι. στην οποία θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία την οδηγεί όλα την τελευταία περίοδο, την οδηγεί και σήμερα, την οδηγεί και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, σε μια τοξικότητα. Και ξέρετε γιατί τη βολεύει την τοξικότητα αυτή η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν θέλει να συζητηθούν επί τα θέματα. Ε, Εσεί γιατί λέτε ω κόμμα, το άκουσα και χθε το περιστέρι από τον κύριο Τσίπρα, ότι δεν σα ε, βολεύει ε, το ενδεχόμενο να εννοεί ο κύριο Μητσοτάκη ότι θέλει να εξαντλήσει την τετραετία. Θέλω να πω, η κοινή πολιτική λογική λέει ότι αφού έρχεται ένα δύσκολο χειμώνα, όλοι το λένε πια, προφανώ η κυβέρνηση δεν θα βγαίνει ενισχυμένη από όλο αυτό. Κοιτάξτε, το ερώτημα δεν είναι, είναι τι βολεύει εμά και τι βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Είναι τι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Mm -hmm. Και θέλω να τονίσω ότι αν κοιτούσαμε μικροκομματικά ορισμένα ζητήματα, Πιθανόν να μην κινούμασταν με τον ίδιο τρόπο. Προεκλογικά πήγαμε λίγο πριν γίνουν εκλογέ και ψηφίσαμε τη Συμφωνία των Προσπών. Και λύσαμε ένα θέμα εξωτερική πολιτική για τη χώρα που είχε πολιτικό κόστο. Το ξέραμε ότι είχε πολιτικό κόστο. Το κάναμε όμω. Ε, ε, αμέσω μετά τι ευρωεκλογέ προκυρήθηκαν οι εκλογέ. Οι βουλευτικέ. Πολλοί mm -hmm. λέγανε Μην το κάνετε αμέσω. Δεν κοιτάξαμε ε, το πολιτικό κόστο. Στην πορεία. Σε διάφορα ζητήματα, δεν κοιτούμε το πολιτικό κόστο, κοιτούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Τα συμφέροντα του ελληνικού λαού είναι σήμερα mm -hmm. να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Από το Δεκέμβριο ζητήσαμε εκλογέ. Mm -hmm. Γιατί ζητήσαμε από το Δεκέμβριο εκλογέ, όχι από την πρώτη μέρα, όπω ο κ. Μητσοτάκη. Ο κ. ζητάει εκλογέ από, από τη μέρα που είχε εκλεγεί αρχικό τη αξιωματική αντιπολίτευση. Εμεί το τρίτο έτο είπαμε να γίνουν εκλογέ γιατί έρχονται λόγω mm -hmm. τη πολιτική Μητσοτάκη mm -hmm. συνέπειε στην καθημερινότητα και στη τσέπη των πολιτών που δεν θα μπορούν να τα αντέξουν οι πολίτε. Δικαιωθήκαμε απολύτω αυτό το εξάμεινο. Mm. Δεν αντέχει του λογαριασμού, δεν mm. αντέχει την τιμή τη βενζίνη, την τιμή στα τρόφιμα και δεν είναι όλο αποτέλεσμα διεθνού φαινομένου, διότι ξέρετε, δεν είναι αποτέλεσμα διεθνέ το να είναι η χώρα μα πρώτη σε όλα αυτά τα στοιχεία σε σχέση στι πρώτε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην αύξηση των τιμών. Άρα, εδώ, αν δεν γίνουν εκλογέ γρήγορα για να φύγει αυτή η κυβέρνηση, mm. οι επιπτώσει θα είναι πάρα πολύ μεγάλε. Μάλιστα. στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι που θέλουμε και έχουμε ευθύνη, ξέρετε, κύριε Μελιγκόνη. Mm -hmm. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Να το τονίσουμε στον ελληνικό λαό και ξέρετε, στι εκλογέ να αποφασίζουν τα ταγκάλο που είναι οι δημοσκόποι. Αποφασίζει ο ελληνικό λαό. Και ο ελληνικό λαό, όταν θα γίνουν εκλογέ, και ελπίζω να γίνουν χθε να είχαν γίνει, αύριο να γίνουν, θα δώσει την απάντησή του. Να σα προβοκάρω πάντω τον πρώτο και τον δεύτερο, αυτά έστω τα βρίσκουν οι δημοσκόποι. Όχι πάντα. Έτσι. Όχι πάντα. Μάλιστα. Θα σα πω εκλογικέ αναμετρήσει, mm -hmm. στι οποίε και σε αυτά έχουν αποτύχει. Να μην πω τώρα σε εκλογέ που τον το, το τρίτο τον κάτω βρίσκαν πρώτο, όπω πρόσφατα είχαμε στο Πασόκ κίνημα mm -hmm. αλλαγή τον προηγούμενο χρόνο, από εταιρείε που δίνουν τώρα διαφορέ. Ενώ δίνανε 15% πρώτο το Λοβέρδο ότι θα βγει στην, στο Πασόκ κοινά mm -hmm. αλλά αρχηγό ε, του κόμματο. Παράδειγμα, φέρνω, θα μπορούσα ναι, να φέρω και πολλά άλλα. Να θυμίσω τι εκλογέ του 2000, να θυμίσω exit poll που έχουν αποτύχει. Εμά, ξέρετε, τι προηγούμενε εκλογέ, κύριε Μελιγκόνη, τα exit poll μα δίναν 27-28%. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Όχι δημοσκοπήσει. Mm -hmm. Τα exit poll και πήραμε 32%. Ε, τώρα, αν πιστεύει κάποιο ότι με όλα αυτά τα δεδομένα δεν θα πέσει η Νέα Δημοκρατία και θα πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά νομίζω ότι δεν κυκλοφορεί στην κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από δευτική συμμαχία, mm -hmm. όποτε και να γίνουν εκλογέ, θα είναι πρώτη δύναμη, θα, διαμορφώ, θα σχηματίσει την επόμενη μέρα μια πρωτευτική κυβέρνηση συνεργασία με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και ο Κυριάκο Μιζωτάκη θα σταματήσει να είναι πρωθυπουργό τη χώρα. Αυτό ο ελληνικό λαό θα το επιβάλλει και κανένα. Κύριε Θεοχαρόπλου, σα ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό, καλό βράδυ.